Οι πρόγονοι μου κατάγονται από το Φούλατζικ της Βυθινίας. Το 1920 οι Τούρκοι τους μάζεψαν με δόλιο τρόπο στην πλατεία και έκαναν μια μεγάλη σφαγή. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να διαφύγουν όσοι μπόρεσαν στα βουνά μέσα. Περάσανε 40 μέρες, περάσαν τα πάνδυνα και μετά όταν ήρθε ο νικηφόρος στρατός της Ελλάδας, έφτασε στη Βυθινία, τους περισυνέλεξε. Μέσω της νοικομίδιας τους πήγε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί πέρα τους προώθησε σε διάφορα νησιά. Με πρώτο νησί την Μυτιλίνη. Μετά από πολλές περιπέτειες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας έφτασαν στο σημερινό χωριό Εύρωπο του νομού Κιλκής. Οι άνθρωποι όταν γύρισαν από το χωριό τους, το οποίο είχε λαιλατηθεί και καεί από τους Τούρκους, δεν μπόρεσαν να πάρουν πολλά πράγματα. Πέραν ελάχιστα, όπως ένα βραχιόλι, 2-3 φλουράκια και ένα σταυρό που περιείχε τίμιο ξύλο. Αλλά το πιο πολύτιμο κοιμήλιο για μένα είναι το παπλωματάκι, το οποίο έγινε από την νηφιάτικη φορεσιά της γιαγιάς μου, την οποία έφερε μαζί της, τη χάλασε για να κάνει αυτό το πάπλωμα για το μωρό της κόρης που περιμένανε. Η κόρη πέθανε στη γέννα και μετά από λίγο πέθανε και το μωρό, ένα αγοράκι, και το πάπλωμα το κληρονόμησα εγώ όταν γεννήθηκα μαζί με το όνομά της, Τριανταφυλιά. Όλες αυτές τις ιστορίες για το Φούλατζικ τις άκουγα από τη γιαγιά μου τη Μαρία την Κεραμιδά, αλλά και από άλλες γιαγιάδες που μαζευόντουσαν στις αυλές των σπιτιών και συνεχώς λέγανε τον καημό τους και το τι περάσανε μέσα στο βουνό και με όλες τις βιοπραγίες που είχαν γίνει. Είχαν γίνει άπειρες βιοπραγίες και τις έχω ακούσει άπειρες φορές. Όταν τα ακούγαμε όλα αυτά σαν παιδιά, μας φαινόντουσαν σαν παραμύθι, ένα μακρινό παραμύθι. Και όμως ήταν πρόσφατα γεγονότα που τα είχαν ζήσει οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας.